είχες δύο γονείς οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν με την υποκριτική. Είχαν τελειώσει αγγλική φιλολογία, έτσι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ήρθα σε επαφή με πολλά κείμενα λογοτεχνικά που ίσως, αν οι γονείς μου δεν ήταν της αγγλικής φιλολογίας, να μην γνώριζα κείμενα του Σέξπιρ ή να μην γνώριζα κείμενα άλλων Εγγλέζων ως επιτοπλίστων λογοτεχνών. Είχα την τύχη να είμαι σε μια χρυσή περίοδο της τηλεόρασης, όπου οι περισσότερες δουλειές στις οποίες συμμετείχα είχαν γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολλοί κόσμοι νόμιζαν ότι αυτή η επιτυχία, η τεράστια επιτυχία, θάμπωνε λίγο τα θεατρικά μου βήματα. Και πολλοί πιστεύουν ότι έχω απομακρυνθεί από το θέατρο ή δεν κάνω θέατρο. Απλώς πάντα επέλεγα σχήματα και παραστάσεις με λίγο πιο χαμηλό προφίλ. Σου αρέσουν κάποιες σειρές τώρα? Θεωρώ ότι έχουν γίνει καταπληκτικές σειρές αυτή τη στιγμή. Σου λείπεσαι ένα τηλεόραση φέτος? Για ένα μεγάλο διάστημα είχα πάει στο Ιράν, όπου έκανα εκεί γυρίσματα. Ναι, το ξέρω. Οπότε εγώ την πήρα τη δόση μου. Καταλαβαίνετε. Το κοινό της Ελλάδας δεν έχει πάρει δόση από μένα, αλλά εγώ την πήρα τη δικιά μου. Όχι, δεν μου έχει λείψει. Διαρκώς δουλεύω, διαρκώς κάνω πράγματα. Αισθάνομαι και πολύ τυχερός γιατί είχα ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα σε αυτό. Υποδείω με ένα βυζαντινό αξιωματικό, με στολές, με αυτά του Βυζαντίου, ξέρω κτλ. Μιλάω ελληνικά και γι' αυτό άλλωστε θέλανε ηθοποιό από την Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνετε, σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο παραγωγής θέλουν όσο το δυνατόν πιο αυθεντικές καταστάσεις και ερμηνείες. Αν και μπήκες εσύ στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας. Αυτό ήταν προσωπικό μου. Ναι, προσωπικό, αλλά βίτσιο. Άρχισα σιγά σιγά να μου γεννιέται αυτή η περιέργεια. Γιατί τα φαρσί είναι μια γλώσσα που το ακούμε, που λέμε και αυτή την παροιμία στην Ελλάδα. Λέμε τα μιλάς φαρσί. Είναι μια γλώσσα ποιητική και υπάρχει πολύ λογοτεχνικό και ποιητικό πλούτο. Δυσκολεύτηκες ποτέ σε αυτό το επάγγελμα? Στα μυστικά της ΕΔΕΜ, που εκεί είχα πρώτο συναντηθεί με τη Φέη την Ξυλά, έπρεπε εγώ, έχουμε αυτόν τον απελπισμένο έρωτα, είμαι μανουριασμένος, είμαι μεθυσμένος και έχω πάει στα μπουζούκια να ξεσπάσω, έχω πιάσει πρώτο τραπέζι πίστα, ξέρω εγώ. Και είχαν μία ιδέα από την παραγωγή να γίνει live. Και λέω ότι εγώ θα σηκωθώ να χορέψω ζεμπέκικο μόνος μου επί σκηνής μπροστά σε όλο το μαγαζί. Κάτω χαμός, εγώ να κάνω ότι δίθεν είμαι στο χαρακτήρα. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Εκεί πραγματικά λέω αμάν. Αγχώθηκα. Ναι, λέω τώρα εντάξει, αυτό ήταν. Καταστρέφτηκε η καριέρα μου. Τέλος. Προς μεγάλη μου έκπληξη, αυτή η σκηνή πραγματικά γνώρισε τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, όλοι μετά μου μιλάγανε για αυτόν τον καταπληκτικό χορό, αυτή τη φοβερή ζεμπεκιά του Μάνου σε αυτή τη σκηνή. Πολλοί στο YouTube να την έχουν κόψει μόνο αυτή τη σκηνή, να παίζεται, να μου τη στέλνουν στα social, στα αυτά κτλ. Είχε σκεφτεί ποτέ το κομμάτι οικογένεια? Δεν θα σου έλεγα ότι το ονειρεύομαι, ότι είναι ένα βασικό όνειρο τη ζωή μου. Εντάξει, αν συμβεί. Καλώς. Πολλές φορές βλέπω άλλους ανθρώπους που κάνουν οικογένεια και στα μάτια τα δικά μου φαίνονται λίγο επιπόλαιοι. Θα κάνουν οικογένεια, θα χωρίσουν μετά από λίγο, θα είναι ένα παιδί μία από τη μία, μία από την άλλη. Έχω και άλλους φίλους και γνωστούς που έχουν κάνει και άλλο γάμο, έχουν κάνει και άλλα παιδιά. Έχουν κάνει και τρίτο γάμο. Έχουν κάνει και παιδιά με την τρίτη οικογένειά τους, με τον τρίτο τους γάμο. Εντάξει, με ξένιζε λίγο αυτό. Τέλος πάντων, αν το κάνω, ελπίζω να είναι μία οικογένεια. Είμαστε στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Ναι, 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 ναι. Εδώ πέρα θα ξεκινήσει η πρώτη μας θεατρική συνεργασία. Το έργο μας λέγεται «Ο Σεργέη είναι και πολύ βλάκας». Εγώ δεν κάνω το Σεργέη, γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνο. Όχι βέβαια για αυτόν τον λόγο. Απλά τη χάνει το κεντρικό πρόσωπο ο Σεργέη να είναι ένα πολύ νεαρό παιδί που εισβάλλουν στο σπίτι του τρεις κούριερ. Ο δεύτερος ρόλος, ναι, είναι για το θέατρο Σταθμός με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Μάνου Καρατζογιάννη. Εκεί πέρα θα ανεβάσουμε ένα καινούριο έργο της Γιασμίν Ρεζά, δραμεντή θα τη χαρακτηρίζαμε. Είναι λίγο πιο μέσα εκεί η καταστάση, το γέλιο παγώνει λίγο πιο εύκολα. Το έργο λέγεται «Μπέλα Φιγκούρα», είναι το τελευταίο έργο της Γιασμίν Ρεζά, όπου με πολύ μεγάλη χαρά θα συμπροταγωνιστήσω με την αγαπημένη μου Φέη Ξυλά, που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστούμε από τα μυστικά της ΕΔΕΜ ακόμα.